Είμαι πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδος. Τυχαίνει βέβαια να είμαι και εργαζόμενος στα ναυπηγεία Ελευσίνας, από τον χώρο το οποίο σας μιλάω και τώρα, από τον χώρο εργασίας. Εγώ δεν θέλω να σταθώ στα ζητήματα τα νομικοτεχνικά, παρακολούθησα και τη χθεσινή συζήτηση, νομίζω είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει και από τις αρμοδιότητές μας, αλλά και από τις γνώσεις μας. Αυτά είσαστε εκεί ικανοί στην Βουλή. Όλοι να τα δείτε, επίσης έχετε και ειδικούς για να τα αναλύσουν. Να πω ότι είναι σίγουρο ότι, ότι το 100% των εργαζομένων, όχι μόνο των ναυπηγείων, αλλά και των εργαζόμενων στην ναυπηγική βιομηχανία, θέλουν να ξαναδούν τα ναυπηγεία και της Ελευσίνας, όπως και του Καραμαγκά, ανοιχτά και σε ακμή. Σίγουρα, επίσης, υπάρχουν δυνατότητες και μάλιστα η χρονική συγκυρία που διανύουμε, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι οι καλύτερες, γιατί το επόμενο διάστημα φαίνεται τεράστιο παραγωγικό αντικείμενο, χωρίς να προσθέτουμε τις δυνατότητες από τις ανάγκες της κάλυψης των αναγκών του πολεμικού ναυτικού. Όμως υπάρχουν 2-3 ζητήματα τα οποία εμάς οι εργαζόμενοι μας απασχολούν και σε αυτό το κομμάτι δεν ισχύει το 99,7, είναι ένας μύθος της συμφωνίας των εργαζομένων. Βεβαίως, το 99,7% των εργαζομένων το Σεπτέμβριο, μετά από μια επίσκεψη του κύριου Ξενοκώστα και μια σειρά δεσμεύσεις, όπως ότι τα χρήματα οι εργαζόμενοι θα τα πάρουν με την τελεσίδικη απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου όταν αυτό γίνει και ότι αυτό το δικαστήριο θα γινόταν στους επόμενους 2-3 μήνες, θα έπρεπε να υπογράψουν και τα χρήματα αυτά με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου. Και έτσι και υπογράψαμε. Ελάχιστοι εργαζόμενοι μπορούσαν να φανταστούν, ενδεχομένως κανένας, ότι αυτό δεν αφορούσε, όπως μας είχαν πει τότε, 2-3 μήνες, αλλά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Δηλαδή ότι από 30 Σεπτεμβρίου και μετά δεν έχουμε να λαμβάνουμε τίποτα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι, και με μια λογική, ότι για 2-3 μήνες, βεβαίως μέσα από αυτό το γολγοθά που θέλαμε όλοι να ξεφύγουμε, κάναμε μια υποχώρηση, λέμε, να χάσουμε αυτά τα χρήματα. Το τρίτο είναι ότι υπήρχε δέσμευση και από την κυβέρνηση και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που είχαμε επισκεφτεί τότε, αλλά και από τον κύριο Ξενοκώστα, ότι υπάρχει πλήρη συμφωνία, είναι όλα με τους πιστωτές, με την κυβέρνηση, τα υπουργεία και το επόμενο διάστημα θα έτρεχε αυτή η διαδικασία. Φτάσαμε στο Δεκέμβριο, όπου ήρθε τότε το σχέδιο διαβούλευσης, όπου εκεί μέσα τα χρήματα πλέον δεν ήταν με τον τρόπο που είχαμε υπογράψει το 99,7 το Σεπτέμβριο, αλλά έμπαινε όρος όταν, άμα πάρει εξοπλιστικό, αναλόγως το εξοπλιστικό κτλ. Το οποίο μπαίνει, το βλέπουμε και τώρα, με αυτόν τον τρόπο να μπαίνει και στο σχέδιο νόμου που είδαμε στη Διάβγεια, που λέει το συντομότερο δυνατό, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε όλοι ότι το συντομότερο δυνατό το κλαμάνει ο καθένας όπως θέλει. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας μήνας για κάποιον, μπορεί να είναι 10 χρόνια για κάποιον άλλον. Οι εργαζόμενοι αυτό το οποίο ζητάνε και θέλουμε να οριστεί και να μπει, και μιλάμε για την τεράστια πλειοψηφία των εργαζομένων, είναι να υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία, συγκεκριμένος τρόπος καταβολής των χρημάτων. Άκουσα πριν από λίγο τον κύριο Ξενοκώστα για αυτή την πρόταση, η οποία ήρθε πριν από λίγο καιρό, μετά από ένα κείμενο που είχαμε μαζέψει εμείς γύρω στα 200 υπογραφές και ζητάγαμε να αλλάξει ο τρόπος αποπληρωμής από ό,τι ψηφίστηκε το Δεκέμβριο στο σχέδιο διαβούλευσης με οριακή πλειοψηφία το Δεκέμβριο, ψηφίστηκε, και όταν έπρεπε να απαντήσουμε μάλιστα και σε μία μέρα, και που συνέδεε τα χρήματά μας με τυχόν μελλοντικό εξοπλιστικό και να μπει συγκεκριμένος χρονικός προσδιορισμός. Ήρθε αυτή η πρόταση του 30% με την έκδοση απόφασης και του 70% με την μεταβίβαση της ιδιοκτησίας, το οποίο όμως με μια διμερή συμφωνία, η οποία μέχρι και σήμερα που μιλάμε, εμείς οι εργαζόμενοι στα χέρια μας δεν την έχουμε πάρει. Μόνο την ακούμε. Την άκουσα και προηγουμένως. Επίσης, το οποίο εμείς ζητάμε, αυτή η χρονική, ο χρονικός προσδιορισμός, αυτός ή κάποιος άλλος, πολύ συγκεκριμένος όμως, να μπει στο σχέδιο νόμου και βεβαίως να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι και να ξέρουν πότε, σε ποιο χρονικό ορίζοντα και με ποιον τρόπο έχουν να πάρουν τα χρήματά τους. Γιατί αυτή τη διμερή συμφωνία, που δεν μπορώ να ξέρω, από ό,τι μας λένε οι ειδικοί δικηγόροι, δεν μπορεί να είναι ανώτερη ενός σχεδίου νόμου, ενός μιας νομοθετικής ρύθμισης, μια διμερή συμφωνία, όταν μάλιστα και εμείς δεν έχουμε και δεν μπορούμε να πάρουμε αντίγραφο. Θέλουμε να μπει μέσα στο νόμο. Επίσης, στο ζήτημα των θέσεων εργασίας. Τελειώνω. Στο σχέδιο διαβούλευσης. Στο σχέδιο διαβούλευσης που έγινε το Δεκέμβριο, που υπογράψαμε, με πλειοψηφία, έστω οριακή που πέρασε,
λέει ότι υπάρχει αυτό που προηγουμένως ο κ. Ξενοκώστας επαναπρόσδευση εντός 6 μηνών στην πολεμική εταιρεία από το τελείωμα και από την απόλυσή μας από την παλιά εταιρεία. Και αυτό θέλουμε να μπει. Γιατί από το σχέδιο διαβούλευσης μέσα στο σχέδιο νόμου έχει μπει μόνο το μισό. Αυτό λοιπόν δηλαδή που ζητάνε οι εργαζόμενοι και οι ενστάσεις του δεν είναι γενικά. Και ούτε είμαστε εμείς που θα αποφασίσουμε αν θα πάρει τα ναυπηγεία ο κ. Ξενοκώστας ή οποιοδήποτε άλλος. Ποτέ δεν βάλαμε τέτοιο ζήτημα. Οι εργαζόμενοι πάντα απευθυνόντουσαν στην κυβέρνηση. Αυτή είναι υπεύθυνη να διαλέξει ποιον θα φέρει, σε ποιον θα δώσει, σε ποιον θα εμπιστευτεί το εγχείρημα της αναβίωσης των ναυπηγείων και θα αναλάβει και τον άλογο πολιτικό κόστος για το ό,τι αποφάσισε η κυβέρνηση. Από εκεί στερα εμείς ζητάμε σαν εργαζόμενοι να εξασφαλιστούμε και μέσα από το σχέδιο νόμου αυτό ζητάμε να μπει. Ευχαριστούμε, κύριε δηλαδή, Πουλικόγιαννη. Ευχαριστούμε. Ναι, να κλείσω με αυτό. Ναι. Να κλείσω με αυτό. Να κλείσω με αυτό. Λοιπόν, ότι δηλαδή θέλουμε να εξασφαλιστούν, είναι η αγωνία και επίσης οι συνταξιούχοι, είναι πολλοί συνταξιούχοι, πάνω από 100 συνταξιούχοι εδώ, που προμένουν να πάρουν κάποια χρήματα από τον κόπο τους για να βγουν στη σύνταξη και άλλοι 200 που έχουν ήδη βγει, οι οποίοι βλέπουμε ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο εξυγίανσης, σε αυτό στο σχέδιο νόμου. Θα πρέπει να τα ζητήσουν από την παλιά πτωχευμένη εργασία τα χρήματά τους. Και είναι κρίμα και άδικο για εργαζόμενους που έδωσαν τη ζωή τους στο ναυπηγείο να χάσουν τα λεφτά τους. Πολλοί από αυτούς έχουν χάσει ήδη τη μάχη με τη ζωή. Λοιπόν, εμείς αυτές είναι οι ενστάσεις μας, αυτές καταθέτουμε και σας πληροφορώ ότι δεν είναι 0,3% αυτές οι ενστάσεις, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου.